Λοιπόν, καμιά φορά για να κάνω εισαγωγή, κλέβω πραγματικά τα λόγια των ανθρώπων που έχω απέναντί μου. Απέναντί μου έχω την ψυχολόγο, την Βαρβάρα την Μπασάνου. Καλώς μου ήρθες και χαίρομαι πολύ που συναντιόμαστε τηλεοπτικά. Η οποία γράφει: ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου είναι το πιο επώδυνο γεγονός στη ζωή ενός ανθρώπου. Δεν υπάρχει λάθος ή σωστός τρόπος να κοιτάξεις κατάματα αυτό που συνέβη. Για ό,τι χρειάζεσαι όμως, θα είναι δίπλα η ομάδα σου και εγώ. Και αναφέρεσαι στις ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης του Συλλόγου Ευζώ με τον Καρκίνο, όπου εκεί είσαι εθελοντικά ως ψυχολόγος και αποφάσισες να δουλέψεις με το κομμάτι του πένθους με την ομάδα σου. Γιατί? Σαν ιδέα, η στήριξη των ανθρώπων ξεκίνησε εννοείται πολύ παλιά, πριν τις σπουδές ακόμα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών ήρθε λίγο η ιδέα της αποκατάστασης των ανθρώπων που έχουν πληγεί από κάτι. Και αυτό από το οποίο πλήγεται ο άνθρωπος πάντα και πάντα φοβάται είναι ο θάνατος. Όντως. Πάντα μας προβληματίζει ανά τους αιώνες. Οπότε... Εσείς οι ειδικοί λέτε ότι η πηγή όλων των δυσκολιών ενδεχομένως που αντιμετωπίζουμε σε ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο είναι ο φόβος του θανάτου. Ναι, είναι ο πυρήνας. Είναι ο πυρήνας. Και ο σύλλογος, ο Ευζώ με τον Καρκίνο, μου έδωσε την δυνατότητα να επιλέξω μεταξύ των τριών ομάδων που έχουν συσταθεί, ασθενών, φροντιστών και πενθούντων. Και μπορώ να πω ότι η υποστήριξη και αποκατάσταση αυτών που έχουν πληγεί από το θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου και κυρίως από τον καρκίνο, μου κέντρισε το ενδιαφέρον πάρα πολύ έντονα. Άρα ξεκινάει από κάτι δικό σου. Ακριβώς. Κάτι που ούτως ή άλλως το δούλευες και πάντα το δουλεύετε εσείς οι ειδικοί, οι ψυχολόγοι. Φαντάζομαι ότι είναι πολλοί άνθρωποι που αφού χάσουν ένα δικό τους αγαπημένο άνθρωπο και αυτό τους στοιχήσει πάρα πολύ, ζητούν βοήθεια. Ζητούν, να το θέσω σαν ερώτημα. Έρχεται ο κόσμος για να ζητήσει βοήθεια για το πένθος? Έρχεται. Η πρώτη αντίδραση συνήθως είναι ότι μπορούν να το καταφέρουν μόνοι τους. Πολλές φορές ζητούν στήριξη από το περιβάλλον. Άλλες φορές ακούνε τη συμβουλή του περιβάλλοντος και ζητάνε τις δικές μας συμβουλές. Μπορώ να πω ότι άλλες φορές ζητάνε γιατί το χρειάζονται και άλλες φορές γιατί ακολούθησαν μια συμβουλή. Δυστυχώς, όταν ακολουθούμε απλά μια συμβουλή χωρίς να είναι δικιά μας η ανάγκη, ακριβώς, δεν βοηθάει ούτε στη διαδικασία μετά. Βαρβάρα, έλεγε πριν η Μαρία, ότι, που μιλούσαμε για τη μοναξιά, ότι μια κορυφαία στιγμή μοναξιάς είναι αυτή του μεγάλου πόνου. Όντως, κατά τη διάρκεια του πένθους, όλη τη διαδικασία, γιατί έχει στάδια λίγο πολύ, όλοι τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές, θα ξαναπούμε όμως και σήμερα για να καταλάβει ο κόσμος τη διαδικασία πώς έχει. Όντως, είναι μια διαδικασία, μια διαδρομή που πρέπει να τη διανύσεις μόνος σου? Εγώ να σας πω την αλήθεια, πιστεύω πως όχι. Δεν θα τη διανύσεις μόνος σου. Είναι όμως πολύ προσωπική. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Ο καθένας έτσι ακριβώς, στο δικό του χρόνο, με το δικό του τρόπο, όπως αυτός νιώθει, στο χρόνο που νιώθει. Γι' αυτό και είμαι λίγο κατά και ακριβώς των σταδίων που όλοι ξέρουμε. Τι εννοώ? Εννοώ ότι είναι όντως, υπάρχουν τα στάδια, ας πούμε, της άρνησης που ξέρουμε όλοι, το θυμού, της μετά έντονης θλίψης, μετά έχουμε καταθλιπτικά συμπτώματα και καταλήγουμε μετά στην αποδοχή και όλα αυτά. Αλλά δεν τα περνούν όλοι αυτά τα στάδια. Ακριβώς. Δεν τα περνούν όλοι. Δεν τα περνούν όλοι με αυτή τη σειρά. Υπάρχουν πολλές θεωρίες. Μπορώ να πω ότι προσανατολίζουμε λίγο παραπάνω. Είναι στο ότι υπάρχει η διεργασία του πόνου, η διεργασία της αποδοχής του θανάτου, η προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα και ουσιαστικά η επανατοποθέτηση του εαυτού και του εκλειπώντας τη σκέψη μας, την καρδιά μας. Και αυτός που χάνει τον δικό του άνθρωπο ουσιαστικά πηγαίνει και έρχεται από το ένα βάθρο στο άλλο και πάλι πίσω και πάλι πίσω, μέχρι να αναγκαστεί εντός εισαγωγικών με το πέρασμα του χρόνου να βρει αυτή τη λεπτή ισορροπία μεταξύ παρελθόντος και ας πούμε επανεπένδυσης στο μέλλον. Αλλά
Όλο αυτό απαιτεί συνεχώς αναπροσαρμογή και αναπροσαρμογή. Φαντάζομαι ότι όταν κληθείς να αντιμετωπίσεις μια τέτοια κατάσταση, χάνεις ένα αγαπημένο σου πρόσωπο, που σου στοιχίζει πάρα πολύ. Η σκέψη που έχεις, το κουβαλάς αυτό το τόσο μαύρο συνέστημα μέσα σου, είναι «Θεέ μου, θα τελειώσει ποτέ, θα ξυπνήσω ένα πρωί και δεν θα νιώθω έτσι όπως νιώθω». Mm. Γιατί εμένα μου λείπει ο άνθρωπος που έφυγε. Μπορεί να είναι ο πατέρας μου, η μητέρα μου, ο αδερφός μου, η αδερφή μου, ο σύντροφός μου, το παιδί μου, mm-hmm. ένας φίλος, ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο, ο παππούς, η γιαγιά, δεν έχει σημασία. Mm-hmm. Δεν αντέχω να το σηκώνω. Θα ζήσω όλη μου τη ζωή με αυτό το βάρος. Με αυτό το βάρος, με αυτή τη διαδικασία αναπροσαρμογής και σκέψης, δηλαδή όταν κάποια στιγμή έχει προχωρήσει όντως η διαδικασία του θρηνού με όποιον τρόπο το βιώνει ο καθένας, μετά φτάνουμε ακριβώς αυτό, στο να βρούμε τη δική μας ισορροπία και τις δικές μας αναπροσαρμογές. Αυτό και μόνο. Επίσης, ανάλογα τώρα, ανέβρεσε, Ανδριάννη, πολλές περιπτώσεις. Ναι. Είναι αλλιώς στο σύντροφο, αλλιώς στους γονείς, αλλιώς στο παιδί. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα που ανέφερες το παιδί, το οποίο είναι σοκαριστικό και μόνο που το λες, εγώ παιδιά δεν έχω, αλλά πραγματικά νομίζω ότι περιμένω από τα πιο σοκαριστικά. Ναι. Ας πούμε, έχει ολόκληρο δική του κατηγορία, ξέρω, είναι ο περιπλεγμένος θρήνος, που φέρνει πάρα πολύ άγχος, πεμεσμένο νοσοποιητικό μετά, πάρα πολλά χρόνια σε βασανίζει. Δεν σταματάει ποτέ. Μπορείς να είσαι λειτουργικός μέσα στο πένθος σου, δηλαδή, μπορεί να συνεχίσεις να κάνεις ό,τι έκανες και πριν, οι υπόλοιποι να έχουν μία εικόνα για σένα ότι πάνε όλα καλά και εσύ μέσα σου, αντί να νιώθεις ότι κάνεις ένα βήμα μπρος, νιώθεις ότι κάθε μέρα πας και ένα βήμα πίσω. Ναι. Ξέρετε, αυτό... μπορούμε να πούμε ότι μία άλλη εξήγηση σε σχέση με το θρήνο και το θάνατο είναι αυτός ακριβώς ο προσανατολισμός που μόλις είπες. Ότι πολλοί, πάρα πολλοί, ακόμα και με το που πεθάνει ο δικός τους άνθρωπος, ο πολύ πολύ κοντινός, πολύ πολύ αγαπημένος, προσανατολίζονται απευθείας στην καθημερινότητά τους, mm-hmm. γίνονται απευθείας πάρα πολύ λειτουργικοί, διεκπαιρεωτικοί, τους βλέπεις να μην κλαίνε, να μην νιώθουν τον πόνο αυτό που αναμενόμενα στεκόμαστε δίπλα τους και λέμε τώρα γιατί δεν συμβαίνει. Και υπάρχει και η άλλη πλευρά που είναι πολύ προσανατολισμένη στο θρήνο τους. Ναι. Υπάρχει και αυτό. Για να γίνει, ας πούμε, το θεμητό, είναι να υπάρχει μία τραμπάλα μεταξύ των δύο. Να πηγαίνουμε από τον ένα προσανατολισμό στον άλλον. Αλλιώς, ο θρήνος χαρακτηρίζεται τραυματικός, κρατάει πάρα πολλά χρόνια και ίσως εκεί είναι που χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη το άτομο. Ναι, παρέμβαση. Πριν κάποιες μέρες συζητούσαμε πολύ κοντινά μου πρόσωπα, που έχασαν ένα δικό τους πρόσωπο πριν από ένα χρόνο. Έφυγε από καρκίνο. Mm-hmm. Όταν έφυγε, η σκέψη ήταν ότι να μην ταλαιπωρηθεί άλλο, να λυτρωθεί. Υπήρχε λειτουργικότητα, ναι. Εγώ έβλεπα απ' έξω ότι γίνεται μια καλή διαχείριση, τίμια αναγνώριση συναισθημάτων. Τέλος πάντων, αυτό που μου είπαν τα κορίτσια είναι ότι ένα χρόνο μετά mm-hmm. τους μοιάζει πιο ψηλό το βουνό που πρέπει να ανέβουν. Θεωρούσαν ένα χρόνο πριν, όταν έφυγε ο μπαμπάς τους, ότι μετά από ένα χρόνο θα είμαστε λίγο καλύτερα. Mm-hmm. Ένιωσαν ότι έκαναν ένα πισωγύρισμα στο ετήσιο μνημόσυνο. Mm-hmm. Ότι ξαφνικά ο πόνος αυτός που ήλπιζαν ότι θα έχει μαλακώσει, σαν να έγινε ακόμα μεγαλύτερος. Είναι αυτά τα πήγαινέλα. Είναι αυτά τα πήγαινέλα. Και τώρα που ανέφερες το μνημόσυνο, όλες οι τελετές έχουν. Μπορεί να λέμε ότι έχουν σχέση με τη θρησκεία, άλλοι να είναι πολύ υπέρ, άλλοι να είναι πολύ κατά και όλα αυτά. Αλλά για να υπάρχουν στην ανθρωπότητα, σε όλους τους πολιτισμούς, για τόσα χρόνια όσο υπάρχει ανθρωπότητα, έχουν δικό τους λειτουργικό ρόλο. Μία σοφία φωλιασμένη μέσα τους. Υπάρχει κάποιος λόγος. Ακριβώς, κάποιος λόγος που υπάρχει, που γίνονται όλες αυτές τις τελετές. Από την κηδεία, την αποτέφρωση, τα μνημόσυνα, τα 9 ημέρα, τα τρίμηνα, όλα. Αυτό που συμβουλεύω πολλές φορές είναι να υπάρχει και κάποια προσωπική τελετή. Δηλαδή, τι εννοώ. Εννοώ ότι επειδή πρόκειται για αγαπημένο πρόσωπο, όπως μιλάμε τώρα, υπάρχουν κάποια πολύ μυστικά μεταξύ των δύο προσώπων, λοιπόν, mm-hmm. που χωρίστηκαν με αυτόν τον τρόπο. Επομένως, μια τελετή που έχει να κάνει με δικά τους προσωπικά σύμβολα, με ένα δικό τους προσωπικό παγκάκι. Με μια προσωπική δική τους έκφραση.
ίσως βοηθάει περισσότερο από μια κοινή τελετή που μαζεύεται πολλοί κόσμος και πολυθερούν τυπικά τα συλληπιτήρια και καμιά φορά βοηθάμε, καμιά φορά όχι. Εντάξει, αυτό που συνήθως έχουν μοιραστεί μαζί μου άνθρωποι που έχουν βιώσει τη διαδικασία της κηδείας με πολύ κόσμο και άνθρωποι που βίωσαν τη διαδικασία της κηδείας με τον ελάχιστο κόσμο λόγω COVID, έχω ακούσει και τις δύο απόψεις ότι με τον πολύ κόσμο δεν κατάφερα να αποχαιρετήσω τον άνθρωπό μου. Δεν είχα το χρόνο να σταθώ, έστω να τον κοιτώ μέσα στο φέρετρο που ήταν, που εγώ αυτό είχα ανάγκη εκείνη τη στιγμή. Και αντίστοιχα άκουσα και συζήτησα με δικούς μου ανθρώπους ότι καλύτερα που ήμασταν μόνο εμείς. Mm. Γιατί μπορέσαμε και αποχαιρετήσαμε έτσι όπως θέλαμε το δικό μας τον άνθρωπο. Βέβαια, από την άλλη λες, αν υπάρχει κόσμος γύρω μου, νιώθω ότι μοιράζεται όλο αυτό. Εκείνη την ώρα το νιώθεις πραγματικά ότι μοιράζεται? Ξέρεις κάτι? Μπορεί να μοιραστεί αυτός ο πόνος. Αν κουβαλάς ένα πολύ μεγάλο τσουβάλι, σίγουρα ένα μικρό ποσοστό, κάποια γραμμάρια μπορεί να τα πάρουν κάποιοι και να μειωθεί λίγο το βάρος. Αλλά σίγουρα το τσουβάλι είναι δικό σου. Εσύ το κουβαλάς. Και η διαχείρισή του πάλι είναι δική σου. Αν θες να το αφήσεις για λίγο να ξεκουραστείς, αν θες να το ξαναπιάσεις. Το θέμα είναι ότι όταν νιώθουμε ότι έχουμε παραπάρει πάνω μας το τσουβάλι και έτσι είμαστε βεβαρημένοι αρκετά, θλιμμένοι, καταπονημένοι και για καιρό σε αυτή την κατάσταση και δεν υπάρχει αυτή η αλλαγή των βάθρων που λέγαμε πριν, τότε είναι καλό να ζητήσεις βοήθεια. Άλλο ένα που συμβαίνει συνήθως είναι το απόλυτο κενό. Δηλαδή, να φτάσεις σε ένα σημείο να μην νιώθεις τίποτα για τον άνθρωπο για τον οποίο έχασες. Αυτή είναι άμυνα του οργανισμού. Αυτό είναι, τι να σας πω, είναι σύνηθες. Είναι σύνηθες μετά από καιρό, μετά από έντονη θλίψη και όλα αυτά. Μπορεί να σταματήσεις να νιώθεις κάτι. Και αυτό σε φέρνει σε μια πολύ αμήχανη κατάσταση. Πώς γίνεται να μην νιώθω τίποτα για τον πατέρα μου που έχασα, για τον σύζυγό μου? Μήπως δεν τον αγαπούσα, τελικά. Ναι, μήπως δεν τον αγαπούσα, μήπως δεν μου λείπει, ενοχές μετά, μήπως να κάνω τα πάντα για να είναι εδώ, να βάζω ένα σερβίτσιο ακόμα στο τραπέζι κάθε μεσημέρι. Λίγο ανατριχιαστικό, αλλά συμβαίνει πολλές φορές. Mm-hmm. Οπότε και εκεί είναι που πρέπει να ζητήσεις οπωσδήποτε. Γενικά όταν το νιώσεις, αλλά σε αυτές τις δύο, τις βαθιές θλίψεις και του απόλυτου κενού, σε σχέση με τα δύο άκρα. Ναι. Που αρχίσεις και εσύ να νιώθεις άβολα με το συνέστημα. Όλο είναι άβολο σαν συνέστημα, εννοείται το συνέστημα του πένθους και αυτής της θλίψης. Αλλά όταν βουτάς για τα καλά στη θλίψη ή στο κενό, εκεί θα πρέπει να πεις ότι ωραία, κάτι δεν πάει καλά, πρέπει να το δούμε. Για μένα που είμαι απ' έξω και βλέπω έναν άνθρωπο δικό μου, συμβιώνω μαζί του, πενθεί αυτός ο άνθρωπος, ποια είναι η ωφέλιμη στάση απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος θρηνεί. Ο οποίος σου λέει ότι δεν είμαι καλά, δεν έχω όρεξη για τίποτα στη ζωή μου, τίποτα δεν με γεμίζει, ό,τι και να μου λέτε, ό,τι και να μου κάνετε. Δύσκολη μέρα και η σημερινή και απορώ αν θα βγει και η επόμενη. Πώς εμείς στεκόμαστε δίπλα σε έναν άνθρωπο που περνάει αυτή τη διαδικασία? Με μεγάλη δεκτικότητα, ανοχή, να δώσουμε χώρο, χρόνο, δικαίωμα στον ατομικό τρόπο έκφρασης, που μπορεί να είναι από τον πιο κοινωνικά αποδεκτό, κλάμα, απομόνωση στο δωμάτιο, οτιδήποτε, μέχρι τρέξιμο πάρα πολλές ώρες με πάρα πολύ δυνατή μουσική, μέχρι, τι να πω, ο καθένας έχει το δικό του τρόπο που εκφράζεται. Οπότε, αποδοχή, χώρο και χρόνο. Και μια μικρή συμβουλή, όταν αντιληφθούμε στον κοντινό μας πρόσωπο, το φίλο μας που πενθεί και όλα αυτά, χρόνια θλίψη, έτσι, βαθιά, βαλτωμένη, που δεν αλλάζει επίπεδα, ή απόλυτο κενό, αν τυχόν έχουμε τόσο καλή σχέση μαζί του και μπορούμε να συζητήσουμε, τότε να συμβουλέψουμε για ψυχολογική στήριξη. Διαφορετικά, μπορούμε να αφήσουμε ένα φυλάδιο και να του πούμε, αλλά όχι να πούμε καλύτερα να πας, πρέπει να πας, να πιέσουμε. Για κανένα λόγο να πιέσουμε αυτό. Αυτό. Και μια διαφορετική αντιμετώπιση τώρα στα παιδιά είναι μια άλλη κατηγορία βέβαια, αλλά στους ενήλικες κυρίως αυτό. Να δούμε και τα παιδιά μετά. Ελπίζω να έχουμε το χρόνο να το κάνουμε αυτό. Ήθελα να σε ρωτήσω, συνήθως, όταν έχουμε τις περιπτώσεις όπου, μιας και μιλάμε για τον καρκίνο, η αφετηρία αυτής της ομάδας είναι
οι άνθρωποι που έφυγαν να έχουν νοσήσει και να έχουν πεθάνει λόγω του καρκίνου. Έχουμε περιπτώσεις καρκίνων όπου είναι πολύ ραγδαία η εξέλιξη, δεν προλαβαίνεις να καταλάβεις τι έχει γίνει. Mm-hmm. Και έχουμε και περιπτώσεις όπου ο ασθενής, ο άνθρωπος που χάνουμε στην πορεία, έχει για μεγάλο χρονικό διάστημα νοσηλευτεί και πολύ πιθανόν το πένθος μας να έχει ξεκινήσει πριν καν το βιολογικό του θάνατο. Mm-hmm. Δυστυχώς, ευτυχώς, ας μην χαρακτηρίσουμε. Mm-hmm. Ο καρκίνος, όταν είναι ένα ξεχωριστό γήπεδο, θα πω εγώ, ένα πολύ ξεχωριστό γήπεδο και οι χρόνιες ασθένειες γενικότερα, δίνουν χώρο και χρόνο, πολύ χρόνο, με στη δεύτερη περίπτωση που είπες, στο να προετοιμαστούμε, στο να φανταστούμε πώς θα είναι η ζωή μετά. Γιατί όταν. Βασικά ο πρώτος θάνατος. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Πολλοί ασθενείς και φροντιστές λένε ότι ο πρώτος θάνατος έρχεται με την ανακοίνωση. Με το που ανακοινώνεις και ακούς το κα από το καρκίνο, την πρώτη συλλαβή, σκόβονται τα πόδια. Οπότε από εκεί και πέρα προσπαθείς κάπως να το χτίσεις και στο συναισθημά σου και στη σκέψη πώς θα είναι αν. Και μπορώ να πω ότι οι άνθρωποι που παρακολουθώ στο Νευζό και η ομάδα μας μου έχει δώσει να καταλάβω ότι ναι, υπάρχουν άτομα τα οποία, όσο περίεργο και να μας φαίνεται, έχουν στήσει το επόμενο γήπεδο, την επόμενη πίστα, πολύ πριν. Ακριβώς όλο αυτό το μακρινό χρονικό διάστημα που λες. Και αυτό τους βοηθάει τελικά. Άλλους τους βοηθάει. Λόγω πρακτικών συμβουλών και επαφής τότε με τον εκλειπώντα τώρα, ακόμα και συμβουλές από τον εκλειπώντα προς τον φροντιστή, ας πούμε, έχουν υπάρξει, τους βοηθάει όντως, γιατί είναι και ένας άλλος τρόπος να σχετίζεσαι με τον δικό σου άνθρωπο που δεν έχει ξανασχετιστεί, όπως και να έχει ένα καινούριο παράθυρο, είναι ένα καινούριο παράθυρο. Άλλους λίγο τους ρίχνει, γιατί έχουν ξεκινήσει να λυπούνται, να πενθούν, πριν τον χάσουνε, αλλά αυτοί συνήθως είναι οι άνθρωποι που έχουν χάσει επαφή με τον δικό τους άνθρωπο χρόνια πριν νοσήσει. Επομένως, είναι μια ακόμα απώλεια λίγο πιο νωρίς. Είναι σαν να ζουν στην απώλεια ήδη, απλά εμβαθύνεται και μεγαλώνει εκείνη την περίοδο. Είναι φοβερό. Είναι σαν να φωτίζεται όλη σου η σχέση με τον άνθρωπο που πεθαίνει, όταν αυτός πεθαίνει, σαν να καθρεπτίζεται στο πένθος σου το βάθος των συναισθημάτων που είχατε μεταξύ σας, είχες εσύ προς αυτόν και αυτός προς εσένα. Αυτή την εικόνα μου δημιουργεί εμένα. Ακριβώς. Και επίσης, όσο ας πούμε περίεργο και να ακούγεται, όχι μόνο φωτίζει, δημιουργεί και νέες συνθήκες. Νέες συνθήκες εννοώ ότι οι άνθρωποι που δεν ήταν σε επαφή ήρθαν σε επαφή λόγω αυτού και κάποιος κέρδισε τη μαμά του, κάποιος τον μπαμπά του, κάποιος τον σύντροφό του. Το ακούγεται πολύ οξύμορο. Ναι. Και αυτό είναι ένα κομμάτι που έχει τύχει να συζητήσω με ανθρώπους που βίωσαν ως φροντιστές την ασθένεια και το θάνατο και γνωρίζοντας ότι ο θάνατος πια είναι κοντά, γιατί ήταν τέτοια η κατάσταση της υγείας του αγαπημένου τους, είχαν τη σοφία και την πρόνοια να κάνουν την υπέρβαση και να πούν ότι τώρα μας δίνεται η ευκαιρία να πούμε πράγματα που δεν έχουμε πει μια ολόκληρη ζωή. Ακριβώς. Ακριβώς. Και σχέσεις που δεν ξέρω αν χτίστηκαν τελικά εκείνη τη στιγμή, τέλος πάντων γέμισαν. Ναι. Σίγουρα είχαν θεμέλια, σίγουρα. Μπήκε κι άλλο χρώμα ίσως. Μπήκε κι άλλο χρώμα. Γέμισε ένα κουτάκι που ήταν άδειο, που κάποιος είχε ένα παράπονο. Mm. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι το βλέπω εγώ. Με τα παιδιά Βαρβάρα, που είπες ότι είναι όντως ένα εντελώς ξεχωριστό κεφάλαιο, τα παιδιά που βιώνουν πένθος, διότι μπορεί να έχασαν ένα κοντινό τους πρόσωπο, πολύ πιο σκληρό αν έχουν χάσει ένα γονιό ή ένα αδερφάκι. Ναι. Τα παιδιά τι άμυνες έχουν? Έχουν άμυνες, έχουν μία εσωτερική σοφία να το διαχειριστούν ή θέλουν και τα παιδιά ένα προσανατολισμό, μία βοήθεια, ένα χέρι στον ώμο λίγο να τα στρίψει προς μία κατεύθυνση? Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αλήθεια εκείνη την περίοδο, από αλήθεια. Από αλήθεια ενός δικού τους ανθρώπου. Τι εννοώ, δηλαδή αν τυχόν έχει πεθάνει ο μπαμπάς και υπάρχει μια μαμά, καλό είναι η μαμά να δεχτεί τη στήριξη που πρέπει από τους συγγενείς, από ψυχολογική υποστήριξη και κάποιος να υπάρχει να στηρίζει το παιδί όσο η μαμά καταραίει, που είναι λογικό, αναμενόμενο, αλλά να είναι δικός του άνθρωπος. Πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε με σεβασμό,
να το ρωτήσουμε, θέλει να πάει στην κηδεία, δεν θέλει, αν είναι σε ηλικία, αν δεν θέλει δεκτό, αν θέλει πάλι δεκτό, αν θέλει να πάει με τη φόρμα πάλι δεκτό, αν θέλει να φορέσει μαύρα πάλι δεκτό. Δηλαδή μεγάλος σεβασμός, μεγάλος χώρος και όχι αντιμετώπιση των αντιδράσεών του με την προηγούμενη τακτική, ενώ ότι ένα παιδί μπορεί να κλάψει πολύ έντονα, να γυρίσει σε στάδιο αναπτυξιακό λίγο πιο πίσω. Να θυμώνει, να οργίζεται. Ακριβώς. Μπορεί να γίνουν πάρα πολλά που μπορεί μια μαμά πολύ εξελιγμένη που το παιδί της έχει φτάσει κάπου και αυτά να μην μπορεί να το δεχτεί. Mm. Και να νομίζω ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Κάνει τώρα νάζια. Ναι, ότι κάνει. Και θέλει να τραβήξει την προσοχή απάνω του. Ναι, αλλά δεν είναι αυτός. Είναι ο τρόπος που πενθούν τα παιδιά συνήθως. Άλλα αποτραβιούνται. Θέλουν χώρο και χρόνο. Αυτό χρειάζονται στήριξη και κυρίως να τους πεις με λόγια πολλές φορές ότι δεν φταίνε αυτά. Γιατί πολλές φορές, ειδικά σε κάθε ηλικία 6-7 ετών, που ακόμα η αίσθηση του φανταστικού από το πραγματικό δεν έχει ξεχωρίσει απόλυτα. Και λίγο το παραμύθι το είναι εκεί ψηλά και μας βλέπει. Ναι. Όσο καλό και παρηγορητικό να μας ακούγεται, το έχουμε ακούσει κι εμείς από τη γιαγιά μας, από κάποιον πάντα. Τα αστεράκια ψηλά στον ουρανό. Ακριβώς, όλα αυτά δεν βοηθάνε. Το παιδί δυσκολεύεται να καταλάβει το αμετάκλητο του θανάτου, αν του λες συνεχώς ότι είναι από πάνω και σε βλέπει, με βλέπει. Άρα κάπου υπάρχει, άρα κάπου είναι. Είμαι στην τουαλέτα και τώρα με βλέπει ο μπαμπάς μου και εγώ ντρέπομαι. Ναι. Είναι τόσο... Δημιουργεί άλλα θέματα. Ακριβώς. Στη συνέχεια. Ναι. Είναι... Για τις οικογένειες που η απώλεια ενός παιδιού, νομίζω ότι είναι η πιο δύσκολη κατάσταση να διαχειριστείς όταν πεθαίνει ένα παιδί σε μια οικογένεια, όπου εκεί χρειάζονται στήριξη και οι γονείς και τα αδέρφια. Δεν είναι μία. Ποτέ ο θάνατος ενός ανθρώπου δεν είναι ευχάριστος, αλλά νομίζω ότι είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμο όταν αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, είναι ο μεγάλος παππούς της οικογένειας, η μεγάλη γιαγιά της οικογένειας. Που λες, αυτό είναι φυσιολογικό. Και ο καθένας, δικός του άνθρωπος, με τη σειρά του τον πενθεί, ανάλογα με τις σχέσεις που είχαν. Όταν χάνεται ένα παιδί, γκρεμίζεται ένας κόσμος ολόκληρος. Έχεις δύο γονείς που έχουν κάθε δικαίωμα να καταρρεύσουν. Έχεις αδέρφια που ζουν την πιο σκληρή δοκιμασία της ζωής τους σε τρυφερή ηλικία. Ναι. Εκεί πώς πάει το πλάνο, Βαρβάρα? Υπάρχει πλάνο? Κοιτάξτε, όπως κατάλαβες, Ανδριανή, για τίποτα δεν υπάρχει πλάνο. Δεν υπάρχει πλάνο. Είναι πολύ, πολύ δύσκολο, πολύ βαρύ. Και όσο και παρηγορητικά να πας σε έναν γονιό που έχασε το παιδί του, δεν θα το νιώσει την πειραγωγία, δεν θα την νιώσει καθόλου. Δεν τον ακουμπάει καν αυτό που θα το πεις. Ναι, δεν τον ακουμπάει. Είναι ακριβώς αυτό που λέει. Το πολύ τον ενευριάσει, έχω την εντύπωση. Ναι, παρά να γίνει αυτό. Επομένως, εκεί θέλουν στήριξη οι γονείς λίγο στην επαφή με τον εαυτό τους, στην επαφή μεταξύ τους. Περισσότερο εκεί πάμε. Τα αδέρφια, πάλι είναι ανάλογα την ηλικία. Υπάρχει κάτι έτσι πολύ χαρακτηριστικό που λέει βιβλιογραφία για τα αδέρφια. Ότι νιώθουν πολύ έντονα το ότι έχουν χάσει τον αδερφό τους ή την αδερφή τους ακόμα και 7 χρόνια μετά. Δηλαδή, μπορεί την περίοδο που γίνεται και το σπίτι είναι σε αναβρασμό και κλάμα και ουσιαστικά το μυαλό της μαμάς και του μπαμπά είναι προσιλωμένο σε ένα παιδί που λείπει και δύο παιδιά που είναι εκεί πολλές φορές παραμελούνται. Αυτό δεν πρέπει να γίνει καθόλου, μπορώ να πω. Πολλά χρόνια μετά νιώθει το πένθος ο αδερφός και η αδερφή, βαθιά και ουσιαστικά. Γιατί όταν τώρα είμαστε ενήλικοι και χάνουμε τον αδερφό μας, είναι λίγο διαφορετικά. Γιατί άλλη διαχείριση. Άλλη διαχείριση. Όπως έφυγε ο αδερφός μας, μπορούμε να φύγουμε κι εμείς. Δηλαδή μπαίνουμε σε αυτό το ότι δεν έφυγε πια ένας μεγάλος ή κάποιος που έπαθε ένα τύχημα, κάποιος που ήταν άρρωστος. Έφυγε ένας που θα μπορούσαμε να είμαστε κι εμείς. Ακόμη στα παιδιά, ξέρεις, πολλές φορές μας ξεγελά το ότι θα επανέλθουν, θα προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες και θα έχουν καταφέρει να κρύψουν πράγματα. Και λες, μωρέ, παιδί, δεν καταλαβαίνει και πολλά, θα το ξεχάσει γρήγορα. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε παραπάνω. Ακριβώς. Όταν είπα για σεβασμό, χώρο, χρόνο και όλα αυτά, ακριβώς αυτό εννοούσα. Ότι να μην... Έχουν παιδικές αντιδράσεις τα παιδιά. Παίζουν, ξεχνιούνται, γελάνε και την άλλη στιγμή δεν θέλουν να κοιμηθούν και βλέπουν εφιάλτες.
δεν σημαίνει ότι γελάνε, ότι ξέχασαν τη μαμά τους, τον παπά τους που πέθανε πριν 5 μέρες. Αυτό, οπότε πρέπει να είμαστε εκεί με σεβασμό απέναντι στα παιδιά. Με σεβασμό και να τα ακούμε. Οι οδηγοί μας, βασικά και στο δικό μου το επάγγελμα, ο οδηγός για τη στήριξη είναι αυτός που είναι απέναντι. Και όταν απέναντι είναι ένα παιδί, οφείλουμε να κατεβούμε στα γόνατα, να το κοιτάξουμε στα μάτια και να το σεβαστούμε. Και τελικά ίσως τα παιδιά είναι καλύτεροι οδηγοί και σε αυτή την περίπτωση. Διότι έχουν πολύ πιο έντονο το ένστικτο της επιβίωσης και θα βρουν τρόπους να προσαρμοστούν, αλλά και να βγάλουν και την πραγματική τους ανάγκη προς τα έξω, εφόσον τα αφήσουμε ελεύθερα και σεβαστούμε το χώρο τους, τον χρόνο τους. Ναι, ακριβώς. Ίσως μας δώσουν τελικά αυτά το παράδειγμα. Αυτό που λες, ότι μπορεί να, να βιώνουν το πένθος πολύ έντονα και την ίδια στιγμή να έχουν την ανάγκη να παίξουν. Ναι. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Ο ενήλικας θα σκεφτεί ξαφνικά, ας πούμε, μπορεί να χαμογελάσει με κάτι και να πει: μα καλά, είναι δυνατόν εγώ να χαμογελώ ακόμα και με αυτό. Ναι. Εγώ έχω χάσει το γονιό μου, τον αδερφό μου, τον σύντροφό μου, το παιδί μου. Κοινωνικές κατασκευές τώρα. Όλα αυτά φωνούλες που μου μιλάνε χρόνια τώρα πίσω, ξέραν ενήλικα έχουν εγκαθιδρυθεί. Έτσι, έχουν τα παιδιά είναι πιο αγνά μέσα τους. Απλά επειδή ξέρουμε τώρα εμείς σαν ενήλικες ότι σίγουρα ένας θάνατος πρέπει να εκφραστεί. Γι' αυτό λέω χώρο και χρόνο. Αν δεν εκφραστεί, μπορεί να είναι καταπιεσμένο και μετά, σαν έφηβο το παιδί ενήλικας, να έχει κάποια άλλα προβλήματα. Ή επίσης, επειδή είναι τα παιδιά αναπτυξιακά, πάνε τρέχοντας. Ναι. Πάνε τρέχοντας από χρόνο σε χρόνο, καμία σχέση. Επομένως, το να καταπιέσουμε όταν το παιδί είναι δευτέρα-τρίτη δημοτικού. Στην δευτέρα-τρίτη γυμνασίου δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Αν το καταπιέσουμε στη μικρή του ηλικία. Σε κάποιο επόμενο αναπτυξιακό στάδιο θα δεις κάπως να ξεπηδάει όλο αυτό, σαν λάβα από μέσα του και θα λες πώς προέκυψε όλο αυτό το πράγμα. Και αν είναι σε επόμενο αναπτυξιακό επίπεδο, θα πούν οι γονείς, θα το ρίξουν στο θάνατο που έχει βιώσει το παιδί και όλα αυτά, ή στο πόσο περίεργο και δύσκολο είναι το παιδί τους, θα το ρίξουν εκεί. Όταν το παιδί το πάθει σαν ενήλικας αργότερα, θα το ρίξουν πάνω του. Και θα πούνε, ολόκληρος άντρας, ολόκληρη γυναίκα. Πολύ δύσκολη τα μπέλα. Και πολύ βαριά τα μπέλα. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαρβάρα. Εγώ ευχαριστώ. Πριν κλείσουμε να δούμε την κάρτα για το ΕΦΖΟ με τον καρκίνο, το σύλλογο που κάνει τόσο σημαντικές και τόσο ουσιαστικές δράσεις, τους παρακολουθούμε πάρα πολλά χρόνια. Είναι στην πράξη δίπλα στους ασθενείς, στους φροντιστές. Μπορώ να πω 2 πράγματα για το σύλλογο. Μπορείς να πεις. Εμείς βλέπουμε και το site, βλέπουμε και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Οι ομάδες ψυχολογικής στήριξης έχουν κλείσει, έχουν ολοκληρωθεί αριθμητικά. Όχι, υπάρχουν ακόμα και νέες θέσεις. Είναι για 10 συνεδρίες οι ομαδικές και ασθενών και φροντιστών με την κυρία Νικολακοπούλου, τον κύριο Μιναδάκη και την κυρία Στάμου. Επίσης, ο σύλλογος, εκτός από και ατομικές, προσφέρει και ομάδες γιόγκα και διάφορες άλλες δραστηριότητες που βοηθάνε. Επαφή με το σώμα, το πνεύμα και όλα αυτά. Είναι πάρα πολλά χρόνια στην κοινωνία την τοπική. Δίνει πραγματική και ουσιαστική βοήθεια. Σας ευχαριστούμε που υπάρχετε. Ναι, κυρία Κουναλάκη, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστούμε που πραγματικά και όλα τα μέλη και θελοντές και όλοι οι άνθρωποι που πλαισιώνουν. Εγώ όσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, πάντα υπάρχει μια ουσιαστική αφορμή για να συναντηθώ με εκπροσώπους του συλλόγου και να κάνουμε πράγματα, όχι το εθιμοτυπικό, γιατί όντως γίνονται πράγματα από εκεί. Βαρβάρα μου, να είσαι καλά. Και εσύ, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Και εγώ χάρηκα που τα είπαμε.